Ήμουν με φιλική παρέα άκρος μπασκετική. Να θυμηθώ ότι ήμασταν μαζί με τον Νίκο τον Παναγιωτίδη και με τον Μινάτ του Κμενίδη στην Καλαμαριά, σε ένα φιλικό σπίτι. Είδαμε όλοι μαζί μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα και μπασκετική παρέα τον τελικό. Και η συνέχεια ήταν ότι όπως όλος ο κόσμος βγήκαμε στον δρόμο. Θυμάμαι περπατήσαμε όλη την Καλαμαριά, παντού υπήρχε κόσμος, υπήρχε τεράστια χαρά, περηφάνεια. Εντάξει, ήταν η μεγαλύτερη και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα είναι η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού ή τουλάχιστον αυτή η οποία έδωσε ένα τεράστιο push και σε αθλητικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Κάναμε λοιπόν τη βόλτα μας, πανηγυρίσαμε όλο τον κόσμο. Δεν θα ξεχάσω ότι κάποια στιγμή στο κέντρο της Καλαμαριάς κυκλοφορούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο έσερνε μια τεράστια βάρκα που ήταν πάνω ο κόσμος με σημαίες και πανηγύριζε. Και για μας που ήμασταν και του χώρου και του αθλήματος ήταν δύο φορές μεγαλύτερη χαρά, γιατί εκτός από αυτό που αισθανόταν όλοι σαν η αίσθηση που υπήρχε στον απλό κόσμο, για όλους εμάς τους μπασκετικούς, ήταν μια δικαίωση για αυτό που επιλέξαμε να ασχοληθούμε, αλλά ταυτόχρονα και μια προσμονή ότι αυτό θα απογείωνε οτιδήποτε έχει σχέση με τον μπάσκετ, όπως και έγινε ο πόλης. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι σε ηλικία 11 χρονών, όσο ήμουνα, ξεκίνησα με τους γονείς μου να επιστρέψουμε από το χωριό, άρον-άρον, για να προλάβουμε τον τελικό που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στις 8 η ώρα. Πρόλαβα ίσα το τζάμπολ και είδα όλο τον αγώνα στο σπίτι μου και το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά σαν να ήταν χθες. Μετά βγήκαμε στη γειτονιά, ήμουν ένα μικρό παιδί μαζί με τους φίλους μου να πανηγυρίσουμε. Εντάξει, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν το έναυσμα και το καθοριστικό σημείο, γιατί Ιούνιος ήταν, 14 Ιουνίου ήταν ο τελικός που πήραμε το χρυσό. Αύγουστο είχα ξεκινήσει το μπάσκετ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Αύγουστο του 87 το ξεκίνησα για αυτόν τον λόγο. Είμαι και εγώ αυτής της γενιάς που με αυτές τις παραστάσεις ξεκινήσαμε να παίζουμε μπάσκετ και οφείλουμε πολλά στους ανθρώπους, στους αθλητές εκείνης της εποχής. Και ό,τι έκανα στην καριέρα μου μετά παίζοντας 30 χρόνια μπάσκετ ήταν ακριβώς ξεκινώντας από αυτή την αφετηρία. Εγώ θα σου πω ότι την εποχή εκείνη ήμουν ένας νεαρός καλαθοσφαιριστής, ήμουν αρχηγός της εθνικής ομάδας του ΠΑΟΚ που πριν λίγο είχε παίξει τους Πανελλήνιους Αγώνες στην Κρήτη και όλο αυτό το μεγάλο μπαμ που έγινε με το Ευρωμπάσκετ ήταν και ο λόγος που οδήγησε κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούν πολύ ενεργά με το άθλημα. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν στο Ηράκλειο Κρήτη, στην ομάδα του Όφη, οι οποίοι αποφάσισαν με συνοπτικές διαδικασίες και εξοδεύοντας πολλά χρήματα τότε να δημιουργήσουν ένα τμήμα μπάσκετ το οποίο θα έχει μέλλον και θα καταφέρει να συσπυρώσει και όλο τον κόσμο της Κρήτης και ειδικά του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας το Ευρωμπάσκετ, δέχτηκα μια πρόταση εξαιρετική για να πάω να παίξω μπάσκετ στην Κρήτη, στον Όφη, και έτσι έγινε. Ήταν μια κατάσταση που δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ αν δεν υπήρχε το Ευρωμπάσκετ και αν δεν υπήρχε αυτή η τεράστια και η διάχυτη επιθυμία όλων να ασχοληθούν με το άθλημα και μάλιστα να το κάνουν με τον πιο εκοφαντικό τρόπο.